χάνοντας σπάνιες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Λάκης και Έμερσον. Έχει φύγει γρήγορα ο Λάκης, είναι πολύ γρήγορος μέσα στην περιοχή. Είναι ο Λάκης, κάνει και το σούτ, πέφτει ο Νικοπολίδης. Έχει ακουμπήσει την μπάλα, όχι. Out τελικά, καλή κίνηση εδώ από τον Λάκη. Με την κομπίνα. Τελέστηκε, απομάκρυνε το σούτ, δεν μπόρεσε ο Τσιρίλο. Και η μπάλα, πολύ μεγάλη ευκαιρία είναι από τον Αντελίμπασιτς. Τρομερή ευκαιρία από τον Σέρβο. Από τη στραβοκλωτσιά αυτή, θα την ξαναδείτε την φάση, βρέθηκε φάτσα με την εστία. Δείτε εδώ ξανά, μακρύνει την μπάλα, στραβοκλωτσιά από τον Τσιρίλο και είναι φάτσα με το τέρμα. Τη στέλνει πάνω από την εστία. Πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για την ΑΕΚ. Ξανά εδώ με τον Ντελίμπασιτς, δίπλα του ήταν και ο Λιμπερόπουλος. Ζήκος. Η κίνηση από πίσω είναι του Ντέζε. Απέναντι από τον Νικοπολίδη, Ουντέζε, δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 37 με τον Ιφεάνι Ουντέζε από την εξαιρετική μεταβίβαση του Ζήκου. Δείτε εδώ ξανά. Βγαίνει από πίσω ο Ουντέζε, δεν υπάρχει βέβαια καμία περίπτωση για offside. Πολύ έξυπνη κίνηση από τον Νιγηριανό. Η μπάλα και στο καλό του πόδι, στο αριστερό. Κάτω από την πίεση του Ανατολάκη. Δευτερόλεπτα πριν από τη φάση του μοναδικού γκολ του αγώνα, ο πρωταγωνιστής της ζητάει αλλαγή με εμφανές πρόβλημα στον προσαγωγό. Σηκώσει για ζέστημα λοιπόν τον Βλαντ Ντανίδιτς και τον Ντάνιελ Τόζερ, προθερμαίνονται με τον γυμναστή της ομάδας και σύντομα θα περάσει το παιχνίδι, αν και βλέπω ότι τελειώνει το ημίχρονο. Μάλιστα. Εδώ η κεφαλιά, αυτογκολ. Αυτογκολ από τον Έμερσον 1-0 για τον Ολυμπιακό. Πώς γράφεται η ιστορία πολλές φορές στα παιχνίδια από το φάουλ του Τζόρτζεβιτς Έμερσον χωρίς να έχει την δυνατότητα να σηκωθεί όπως θα ήθελε. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Ολυμπιακό να μένει με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Πέδρακ Τζόρτζεβιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παραδόξως, με παίχτη λιγότερο από τους 47, η αγωνιστική συμπεριφορά των γηπεδούχων παρουσίασε σημάδια βελτίωσης. Η ΑΕΚ έδειξε να εγκλωβίζεται από τη σωστή αμυντική λειτουργία των αντιπάλων της, που έφτασαν μάλιστα 2 φορές κοντά στον γκολ στην επανάληψη. Πέρασε η κεφαλιά, στα δίκτυα έχει σηκώσει τη σημαία όμως, δεν μετράει τον γκολ από τον Καφέ. Εξηκώσει γρήγορα ο δεύτερος βοηθός. Εδώ ο Κωνσταντίνου βγαίνει στην κόντρα από το λάθος του Μόρα. Για να δούμε τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, αμέσως σουτ με το αριστερό. Θέλησε να ευνηδιάσει τον Σορεντίνο. Οι μοναδικές αξιόλογες επισκέψεις της ΑΕΚ στην περιοχή του Νικοπολίδη στο δεύτερο ημίχρονο σταμάτησαν στη λανθασμένη κρίση του κ. Βασάρα και των βοηθών του. Λιμπερόπουλος. Έγινε η κόντρα, υπάρχει όμως σφύριγμα για χέρι. Του κ. Βασάρα. Στην κόντρα εκεί ότι μπάλα έχει βρει σε χέρι παίκτη ΑΕΚ. Για να δεν ξέρουμε τη φάση. Βλέπετε και εσείς στο στομάχι του Ντελίμπασιτς την μπάλα. Για να δούμε εδώ τη φάση με τον Λάκη. Έχει σηκωθεί η σημαία και εδώ. Έχει σηκωθεί η σημαία, έχει σφυρίξει. Για να τη δούμε και αυτή τη φάση. Πρέπει να είναι και αυτή ο ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού. Στο 91ο λεπτό, ο Βασάρας διέκοψε για λίγα λεπτά το παιχνίδι εξαιτίας ρήψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα με τους ερυθρόλευκους να πανηγυρίζουν και τους κυτρινόμαυρους να ψάχνουν να δουν πώς έχασαν το παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους. Μπορούμε να πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε να ανοίξουμε μια παρένθεση στην ενότητα. Μέσα στους καπνούς ο Βασάρας έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του ντέρμπι και στις κερκίδες ο κόσμος ζητούσε επιτακτικά νίκη. Ο Ριβάλντο ακολούθησε την πιο ασυνήθιστη διαδρομή στην καριέρα του. Ο Πάγκος δεν ήταν ό,τι καλύτερο για αυτόν. Ο Σόλιτ μάλλον ένιωθε πιο βολικά στη γνωστή του θέση. It was a very good performance from all the players because they showed the winning will. Το ζευγάρι Ολυμπιακού και ΑΕΚ προσφέρθηκε για ένταση. Τα νεύρα δεν έλειψαν και από την κερκίδα. Ο Σέζαρ προσπάθησε πολλές φορές να εκτελέσει το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Την ίδια ώρα ο Ριβάλντο χτυπιόταν με χέρια και με δεμένο πόδι για τη χαμένη ευκαιρία του Κωνσταντίνου. Θα ήθελα πολύ να παίζουμε κάθε Κυριακή τέτοια μάτς. Το έχει η ομάδα μας, έχει μεγάλη ανάγκη, όπως και όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη ελληνικές έχουν ανάγκη ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Ο Έμερσον ζήτησε αλλαγή στη φάση του γκολ. Η κάμερα αδιάψευτος μάρτυρας. Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, ο Βραζιλιάνος έκρινε άθελα του το παιχνίδι. Σίγουρα είναι δύσκολο να αγωνίσεις με 10 παίχτες. Αναγκαστικά γυρίσαμε πίσω. Είμαστε και μπροστά στο σκορ και ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Είχαμε μια καλή αμυντική λειτουργία στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν με 10 παίχτες και καταφέραμε και πήραμε τους 4 βαθμούς που ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και πολύτιμοι. Ο Βασάρας φαίνεται πως δεν ήταν ο μόνος που διέθετε σφυρίχτρα. Όταν πάντως τη χρησιμοποίησε, υποχρέωσε τον Τζόρτζεβιτς να πάει νωρίς-νωρίς στα αποδυτήρια στην εμφάνιση νούμερο 302 στην πρώτη εθνική. Ο Ριβάλτο προφανώς δεν ήθελε να βλέπει και η θέση του έμεινε κενή στο δεύτερο μέρος. Νομίζω αξίζαμε τη νίκη. Ήμασταν, πιστεύω, πολύ καλύτεροι. Θα ήθελα να δώσω πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά που με 10 παίχτες παλέψανε όλο το δεύτερο ημίχρονο και η ΑΕΚ δεν δημιούργησε ούτε μια ευκαιρία. Η κερκίδα πάγωσε στην αποβολή του Τζόρτζεβιτς, αλλά συνέχισε να δίνει την απαραίτητη όθηση στους 10 του Ολυμπιακού. Ο Σολίτα ανακάτεψε την τράπουλα και η Μπίλια κάθισε στην άμυνα. Το τέλος βρήκε τον Τζόρτζεβιτς ανακουφισμένο. Ήταν η στιγμή για τον γενικό αρχηγό του Ολυμπιακού Σάββα Θεοδωρίδη να μοιράσει συγχαρητήρια προς πάσα κατεύθυνση.